Μπει Αφροδίτη μου, γεια σου, καλησπέρα. Χριστιανά μου, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε ελάχιστο χρόνο για να τοποθετηθώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα δίναμε συνέχεια στο θέμα, αλλά ξέρω ότι κάτι είχες που ήθελες να το διευκρινίσεις. Απλώς θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής, ότι εγώ πήγα να καταγγείλω το γεγονός, όχι γιατί υπήρξε μία διαφωνία με την παρουσιάστρια ως προς τα θέματα της εκπομπής. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Υπήρξε συνομιλία που πήγα, ηχογραφήθηκα παράνομα. Αυτό, Αφροδίτη μου, δεν το ξέρουμε εμείς. Εμείς έχουμε πει, έχουμε μεταφέρει ακριβώς το δημοσίευμα και σίγουρα δεν θα κάνουμε δίκη στον αέρα για το τι έχει γίνει από τη μία μεριά. Επειδή τα δημοσίευματα όμως δίνουν για μία ηχογράφηση, απλώς θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο λόγος που έγινε ό,τι έγινε ήταν γιατί υπήρξε παράνομη ηχογράφηση. Επειδή εγώ γνωρίζω ότι δεν υπάρχει ηχογράφηση, γι' αυτό λέω δεν θα κάνουμε σίγουρα εμείς τους δικαστές στον αέρα της δικής μας εκπομπής για το τι έχει συμβεί. Υπάρχουν άτομα που την άκουσαν την ηχογράφηση και είναι και μάρτυρες. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, Αφροδίτη μου. Εγώ μπορώ να είμαι σίγουρη μόνο για αυτά τα οποία βλέπω και ακούω ίδια. Ωραία. Εσείς δεν είστε σίγουροι. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ και αυτή την οδό που έχει πάρει η όλη υπόθεση είναι πλέον είναι νομικά. Αφροδίτη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Για ποιο θέμα θέλεις να τοποθετηθείς ακριβώς, για τη διαμάχη σου με την Έλια? Όχι. Απλώς ότι μέσα σε όλο αυτό που είπατε σήμερα, και πολύ καλά κάνατε και το είπατε, απλώς δεν ήταν μία διαφωνία για τα θέματα της εκπομπής και μία συνεργασία. Αυτό. Ήταν για μία ηχογράφηση ο λόγος που βρέθηκα στο αστυνομικό τμήμα. Μα αυτό έλεγε το δημοσίευμα εδώ το οποίο έχει πει ο Τάσος, ότι βρέθηκες στην αστυνομία γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει μία ηχογραφημένη συνομιλία δική σας. Αυτό είπαμε. Δεν είπαμε ότι πήγες στην αστυνομία γιατί διαφωνούσατε για τα θέματα της εκπομπής. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ αν υπόθηκε έτσι, επειδή δεν το καταλάβαμε. Όχι, έτσι. Αυτό μόνο λαϊκό δικαστήριο δεν κάνει κανένας. Αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους θα την κάνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Αυτό μόνο ήθελα να επισημάνω. Όχι, δεν έχει υποθεί κάτι άλλο, αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα κάπως ένσταση στην αρχή για να έχουμε αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία και στο λέω πολύ ειλικρινά, γιατί δεν θέλω να είμαστε εμείς στο να μεταφέρετε από τη μία μεριά και την άλλη. Δεν ακούστηκε η λέξη ηχογράφηση, ακούστηκε διαφωνία με την παρουσιάστρια. Ότι υπήρξε διαφωνία. Αφροδίτη μου, μπορείς να μπεις στο Live News και να ακούσεις ακριβώς τι έχει υποθεί στην εκπομπή και θα σου λυθούν όλες μα όλες οι απορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Ωραία. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.